Σ' αγαπώ, πριν λίγο σας αγαπώ, για να σκεφτώ.
Παπανδρέου. Δεν θα μας σηκώσει το παιδιά μου. Δεν πρέπει να είναι Παπανδρέου, κανένας άλλος θα είναι. Shut up, boy!
όμορφο και φιλόξενο νησί μας. Θυμάστε την Κρήτη και μίλτε τη σειρά μας να το νιώθουμε πολύ κοντά μας. Σας βλέπουμε ως κριτικό. Κάθε φορά μας πλημμυρίζουν τα αισθήματα αγάπης και ευτύχησης που τρέχουμε στο πρόσωπό σας και νιώθουμε την ανάγκη να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό μας στις μεγάλες πράγματι πολιτικές αρετές που σας διακρίνουν. Θα μου επιτρέψετε, σύντροφε πρόεδρε, να σας μεταφέρω την πεποίθηση της συντροφικής πλειοψηφίας του κριτικού λαού ότι για μας αποτελείται την ισχυρότερη πολιτική προσωπικότητα των πρόσφατων αλλά και των επόμενων δεκαετιών. Αισθανόμαστε περήφανοι που η μοίρα σώθεται κοντά σας να συνεχίσουμε τον ωραίο αγώνα της δημοκρατίας και το σύνθημα μαζί σου ακραία να το μην ψυχές μας. Το ΠΑΣΟΚ στη μέχρι σήμερα πορεία του έχει δώσει δείγματα γραφής και στους αγώνες του λαού μας αλλά και στην άσκηση της εξουσίας. Στην οκταετή διακυβέρνησή του, πέρα από την έμφαση στα ζητήματα της δημοκρατίας και της εθνικής ανεξαρτησίας, προχώρησε στη δημιουργία του κράτους χρόνιας, στην ανάπτυξη της χώρας και την βελτίωση του επίπεδου ζωής του λαού μας.
Οι οικονομικές πολιτικές του τόπου μας
Ντόπιας και ξένης, είναι ταξική κυβέρνηση. Στιγνά, δεν ενδιαφέρεται για τη δύσκη του πολίτη. Ενδιαφέρεται για τις καταθέσεις και τα χέρια των μεγάλων καθαριών και των πολιτικών. Έτσι και την κέρδη, να είναι και δίκαιος απέναντι στο λαό, να μην φορτώνει τα βράδυ μονάχα στον εργαζόμενο, αλλά στις εύκολες τάξεις κατά κύριο λόγο, και πρέπει να είναι και αυτό και ρευματικός. Όχι στα μέτρα τα αντιλαϊκά! Όχι στα μέτρα τα αντιλαϊκά! Όχι στα μέτρα τα αντιλαϊκά! Πώς είναι δυνατόν πραγματικά να υπάρξουν επενδύσεις σήμερα, σημαντικές επενδύσεις στην ελληνική βιομηχανία, όταν δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει εργασιακή ειρήνη, όταν το πραγματικό εισόδημα του εργαζόμενου, του αγρότη, του εργάτη, του μικρού και του μεσαίου πέφτει μήνα με το μήνα. Της κοινωνικής για να υπάρξουν οι επενδύσεις. Αλλά ξέρετε, υπάρχει μια καραμέλα που διαρκώς πλημμυρίζουν, διαρκώς αναφέρονται σε αυτήν από τη Νέα Δημοκρατία. Μας λένε πως ήταν η οικονομική πολιτική του ΠΑΣΟΚ που οδήγησε στα συντρίμια της σημερινής οικονομίες. Αλλά κάνουν λάθος οι κύριοι. Αν πάρουμε του κυρίου Καλλιντιά την επίσημη έκθεση της άνοιξης του 89, θα διαβάσουμε πως πρώτα απ' όλα η οικονομία μας ήταν δυναμική, ζωντανή, πως είχαμε για πρώτη φορά σημαντικότατες επενδύσεις στη βιομηχανία. Ο εξωτερικός μας δανεισμός είχε μηδενιστεί. Ο δείκτης του πληθωρισμού είχε πέσει από το 25% που παραλάβανε από τον κύριο Ρέλη στο 14%. Και αυξανόταν το εθνικό μας εισόδημα 4% το χρόνο. Είναι αλήθεια πως υπήρχε το πρόβλημα του δημοσίου ελλείμματος.
Γι' αυτό εν μέρη, γιατί ακολουθήσαμε μια πολιτική, κοινωνική για την υγεία, για την πρόνοια, για την οποία δεν τρεπόμαστε. Αντίθετα, διακηρύσουμε σε μια αντιμετωπιστικότητα που έχουμε στην αρχή μας, μαζί σου, Ανδρέα! Yeah.
τεράστιες χρόνια. Και θα παλέψουμε γι' αυτό. Και όποιες έχουν οι διορθώσεις και ο εξυγχρονισμός που χρειαζόταν θα γίνουν. Όχι όταν, όχι αν, όταν γίνουμε κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση πρωτοφανής πραγματικά στη χώρα μας. Στην αφετηρία αυτή της επικίνδυνης πορείας ήταν η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης του καλοκαιριού του 89 να ασκεί την ποινική δίωξη κατά των κομματικών της αντιπάλων με προφανή στόχο την εξόπλωση του Πασόκ. Το περασμένο Σάββατο καταδικάστηκε ο Νίκος Αθανασόπουλος. Αρκεί να τονίσω πως κρίθηκε στην περίπτωση της δίκης του Αθανασόπουλου μια συλλογική πολιτική κυβερνητική απόφαση, κριτή της οποίας μπορεί τελικά να είναι μόνο ο ίδιος ο λαός. Στη συνείδηση του λαού μας θα επιβεβαιώνει σημερινά κλίματα αυτής της εμβαθούς πολιτικής δίωξης καταγράφονται ως θύματα άκρας αδικίας, η επανόρθωση της οποίας αποτελεί ευθύνη της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά πέραν από τα σύνορα μας έχουμε στον κόσμο χώρες του κόσμου άκρως επικίνδυνες εξελίξεις. Όχι μόνο για την ειρήνη μας, αλλά και για την ιδιαίτερα για τους αφήνες μας. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε στην Βουλή τη συζήτηση για την συμφωνία της Νέας Δημοκρατίας για την φάση. Την άρνηση της πρώτης προσφυγής στο λαό με δημοψήφισμα αφορούσε τη βάση του ελληνικού κατά κύριο λόγο. Γιατί από τα χώρα όλοι μας ήταν η απομάκρυνση αυτής της ελληνικής σχέσης βάση από τα νερά μας, όχι μόνο από το ελληνικό, και την έφεραν στη Σούδα για να εκθέσουν την ευαίσθητη αυτή περιοχή της Μεσογείου, την Κρήτη και άγνωστος του Κινδύνου. Μετατρέπεται η Κρήτη έτσι σε οχυρό των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, δίνοντας έτσι
ευκαιρία στις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν επιχειρησιακές δραστηριότητες εκτός περιοχής ΝΑΤΟ. Λοιπόν, σύνθημα του αγώνα του μας. Αλλά είπα στην Βουλή, εύχομαι ποτέ να μην συμβεί αυτό. Μπορεί να γίνει όμως η Κρήτη και στόχος στην περίπτωση της Σύρας. Και τότε με ερώτηση ένα από τα πρακτικά της Βουλής, ο κύριος Μητσοτάκης. Στόχος στην Κρήτη από ποιον και που απάντησε στόχος από τις πόλες της περιοχής. Η ερώτηση σε σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι σήμερα παραγωγικό. Απέναντι σε αυτή
τεχνικά επικίνδυνη, την οικονομικά αδιέξοδη, την κοινωνικά σκληρή πολιτική της κυβέρνησης, την επανασύσταση του αστυνομικού κράτους της δεξιάς. Είναι απόφαση του δημοκρατικού λαού να αντικαταταχθεί με ένα ασυμβίβαστο ουγιάννικο χώρο αγώνα. Σε αυτή την απέτηση του λαού μας και ένα ασυμβίβαστο ουγιάννικο χώρο αγώνα θα ανταποκριθούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Το Πασόκ, ξεπερνώντας τις όποιες αδυναμίες, ενωμένο όχι μόνο για αναγνήσια δημοκρατικό, ανοιχτό, μαζικό συνέδριο, αλλά κύρια για μια πανελλήνια κινητοποίηση του λαού μας, θα κλιμακώσει τη δράση του, θα δώσει τη μάχη, θα οδηγήσει στη νέα νίκη. Ο αγώνας μας λάδι του Ιακνίου θα καλύψει κάθε γωνιά της ελληνικής σχήσης. Το σύνθημα έρχεται από εδώ, από εσάς, από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Κινητοποίηση του δημοκρατικού λαού μας, θα καταστήσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ένα λιβερό και βραχύβιο επεισόδιο στην πολιτική ιστορία της χώρας μας. Του στηρίζεται η πέτρα της Κρήτης,
Ίσως για το τέλειο σταθμό. Πολύ πολύ όχι ρε παιδιά, όχι. Thank you.